Τρεις και εθελοντές δράσεις που ενισχύουν τον αγώνα του Συλλόγου Όραμα Ελπίδας για την αύξηση του αριθμού των εθελοντών δοτών μυελού των οστών τιμήθηκαν συμβολικά σε ειδική εκδήλωση. 50.000 νέοι άνθρωποι έγιναν μέσα σε 3 χρόνια εθελοντές δότες μυελού των οστών. 10 από αυτούς έσωσαν ήδη ισάριθμες ζωές και χιλιάδες άλλοι έγιναν υποστηρικτές, ώστε όσοι χρειάζονται μεταμόσχευση μυελού των οστών και αγωνίζονται για τη ζωή τους να βγαίνουν νικητές. Η Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών ενισχύεται μέρα με τη μέρα και σήμερα πραγματοποιήθηκε εκδήλωση του Συλλόγου Όραμα Ελπίδας. Κατά τη διάρκεια τονίστηκε η σημασία του αγώνα για την αύξηση του αριθμού εθελοντών δοτών μυελού των οστών και τιμήθηκαν συμβολικά κέντρα, φορείς και εθελοντές δράσης που στηρίζουν την εκστρατεία του Οράματος Ελπίδας. Για μένα δεν είστε μόνο οι φίλοι μας σε αυτόν τον αγώνα, είστε η μεγάλη οικογένεια του Οράματος Ελπίδας. Όλοι μαζί αγωνιζόμαστε για να πετύχουμε το στόχο μας. Να μην χάνεται ούτε μία ζωή, όταν μπορεί αυτή να κερδιθεί. Συγκλονιστικό ήταν το μήνυμα που έστειλε η μητέρα της Άννας, η οποία νοσηλευόταν για 10 χρόνια στην Ογκολογική Μονάδα Παιδών. Πριν από 3 μήνες η Άννα μεταμοσχεύτηκε για δεύτερη φορά. Μη σταματάτε ποτέ. Μπορεί νη το πλήθος εθελοντές δότες μυελού των οστών στην παγκόσμια δεξαμενή να φαντάζουν αρκετοί. Ποτέ δεν είναι. Μείναμε εδώ 10 χρόνια μέχρι να έρθει η μέρα που προσθέθηκε στους δότες ένας ακόμα, ο απόλυτα συμβατός με την Άννα. Όταν δεν υπάρχουν δρόμοι έτοιμοι, τους φτιάχνετε εσείς. Η κυρία Βαρδινογιάννη απένει με τιμητικούς επένους σε όσους συμπορεύονται με το Όραμα Ελπίδας για τη συνεισφορά τους στο έργο της Τράπεζας Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών και την πολύτιμη προσφορά τους στο συνάνθρωπο. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε πραγματοποιηθεί, δεν θα είχε γίνει αν δεν υπήρχε η ελπίδα και το όραμα της κυρίας Μαριάννας Βαρδινογιάννη. Στη συνάντηση βρέθηκαν μέλη του Συλλόγου Ελπίδα, συνεργάτες και φίλοι, οι οποίοι ανανέωσαν το ραντεβού τους ως μέλη μιας οικογένειας που μοιράζονται κοινά οράματα, εμπειρίες, αλλά και νέους στόχους.